Καλησπέρα σε όλους. Η εβδομάδα ξεκινά και το Ανάλυση των Περιπρές επιστρέφει στον Λίμπερο κάθε Δευτέρα με Παρασκευή, λίγο μετά τις 2 και μέχρι τις 3. Βλέπουμε τη δική μας ματιά όλα όσα συμβαίνουν στον χώρο του ποδοσφαίρου εντός εκτός Ελλάδος. Τα λέμε με εσάς μέσω του Facebook του repress.gr. Όσον ούπο, θα τα λέμε και μέσω του site. Θα έχουμε και το δικό μας σπίτι πλέον, στο οποίο θα μπορούμε να σας φιλοξενούμε και να υπάρχει αρκετή τροφή για ποδοσφαιρική συζήτηση, την οποία θα ξεκινήσουμε και με τον Τάσο Ζέρβα και με τον Γιώργο Παναγιωτίδη. Αφού σας καλησπερίσω, το έκανα λίγο φόρμα λίγο σήμερα, δεν ξέρω γιατί έτσι μου βγήκε. Καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλους, καλή εβδομάδα. Πολύ γεμάτο και αυτό το Σαββατοκύριακο. Ναι, γεμάτη η εβδομάδα που έρχεται. Ωραία είναι αυτά. Η αλήθεια είναι πως αυτό που έγινε με τον τραυματισμό του Βιερίνη μας έχει αλλάξει λίγο τη διάθεση. Είναι καθαρά και θέμα το πώς έχεις βιώσει ένα παίχτη. Προσωπικά ένας ποδοσφαιριστής, τον οποίο τον ξέρω εδώ και 11 χρόνια. Πέρασαν τόσο. Το 8. Το 8 δεν είχε έρθει, το καλοκαίρι, ναι, το 8. Καλοκαίρι του 8. Το καλοκαίρι του 8. Από εκείνες τις πρώτες μέρες που είχαμε δει ένα κοντό ποδοσφαιριστή με τη χέτη και τα πεταχτά οπίστια. Και αρχίσαμε και... Και αρχίσαμε και λέγαμε, εσείς λίγο, αυτός είναι λίγο γεμάτος. Αυτός για μπάλα ήρθε, να μοιράζει τις μπάλες στους άλλους. Τι μπορεί να κάνει. Και από τότε βέβαια έχουν μπει τόσες σελίδες αυτό το βιβλίο και τον αναγκάζεται να σηκώσει, να ανέβει ένα γολγοθά τη μέρα που θα μπορούσε να ζήσει τη λύτρωσή του. Όλα αυτά φέρνουν αρκετές κουβέντες. Αν μπορούμε να το πιάσουμε καθαρά ποδοσφαιρικά το θέμα του Βιερίνια, η πρώτη σκέψη που έχετε στο μυαλό, όσο περίεργο ή ακόμα και άσχημο μπορεί να ακουστεί αυτό, είναι το τι θετικό μπορεί να βγάλει και πρέπει να ψάξει να βγάλει ένας οργανισμός από μια κατάσταση η οποία από όπου και να την πιάσεις δεν είναι. Έτσι. Το πρώτο που εξετάζεις είναι η στιγμή που έρχεται αυτή. Πέρα από το καθαρά ψυχολογικό για τον αρχηγό του μιας ομάδας η οποία έκανε πολύ μεγάλη προσπάθεια και με μπροστάρει αυτόν στο δεύτερο μισό διατήρησε το προβάδισμα που είχε στο πρωτάθλημα και φτάνει σε αυτή την λύτρωση. Ένα πρωτάθλημα που είχε να το κατακτήσει εδώ και 3,5 δεκαετίες. Η κουβέντα πηγαίνει στο καθαρά αγωνιστικό. Με όση ψυχραιμία υπάρχει, με όση, αν θέλεις, και ψυχρότητα υπάρχει προς την όλη κατάσταση, καθαρά, ευλοσιρά, αν μπορώ να το πω έτσι επαγγελματικά. Για τον ΠΑΟΚ, κουβέντα για το αριστερό άκρο της άμυνας θα γινόταν το καλοκαίρι. Για το πρώτο, για το αν ο Βιερίνια θα κλείδωνε ουσιαστικά για τρίτη χρονιά εκεί. Που θυμίζουν και τελευταία του συμβολέου του. Θα μου πεις τώρα αυτό, κουβέντα θεωρητική είναι, γιατί νομίζω ότι ο Βιερίνια θα κλείσει την καριέρα του στον ΠΑΟΚ. Η πρώτη κουβέντα είναι αυτή. Το ότι αν ο ΠΑΟΚ ξεκινούσε την σεζόν με βασικό τον Βιερίνια. Το τι θα έκανε πίσω του, διότι υπάρχει ένας ποδοσφαιριστής, ο Γιαννούλης, ο οποίος επαναλαμβάνω ότι για να μπορέσει να κρυφθεί ένας ποδοσφαιριστής με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, θα πρέπει να πάρει μίνιμουμ, να μην πω 10, μίνιμουμ 5 με 6 παιχνίδια διαδοχικά, ως βασικός, για να μπορεί να ξέρει ο ίδιος που πατάει, να μάθουν οι συμπαίκτες του που πατάει, να μάθει εκείνος που πατάνε οι συμπαίκτες του. Το ότι υπάρχει ένα παιχνίδι στο οποίο θα κρυφθεί, γιατί κατά το κοινό λεγόμενο μπορεί να έκανε 10 σέντρες και να πέτυχε 11 φορές την διαφημιστική πινακίδα την απέναντι ή τον επόπτη, μια και παίζει στα αριστερά. Αυτό είναι ένα θέμα που μπορεί να συζητηθεί για ένα παιχνίδι. Αν το δεις για 5-6 παιχνίδια, το συζητάς με πιο σοβαρή βάση. Σίγουρα ξεπερνώντας το σοκ του δραματισμού, γιατί θα απουσιάσει μια τέτοια προσωπικότητα πρώτα. Αν θα μπορέσουν, πιστεύω, δηλαδή, να το δουν και οι θύνοντες του ΠΑΟΚ, το γεγονός αυτό ότι ξεκάθαρα αγωνιστικά θα πρέπει να ενισχυθεί ο ΠΑΟΚ. Θα πρέπει να ενισχυθεί γιατί σε περίπτωση που πας με έναν ποδοσφαιριστή εκεί και είναι ο Γιαννούλης αυτός.
Ούτως ή άλλως. Σε περίπτωση που πάθηκε κάτι ο Γιαννούλης, μετά δεν υπάρχει καμία λύση. Ούτως ή άλλως η κουβέντα. Ξεκίνησε τη συζήτηση με το ότι η κουβέντα θα άνοιγε για τον ΠΑΟΚ, ακόμα και ο Φιρίνη ήταν καλά. Γιατί θέλει ο ΠΑΟΚ. Εκεί κλειδώσαμε, κλείνουμε. Τελειώνει η όποια κουβέντα που πάντα, έστω και με χιουμοριστικό τρόπο, έφαζε ο Βιερίνες στο τραπέζι για να παίξει μπροστά. Απλά τώρα, πάλι στο καθαρά αγωνιστικό να το δούμε, ο ΠΑΟΚ πέρα από έναν αριστερό μπακ που θα πρέπει να ψάξει μια λύση τόπου επίπεδου, γιατί αυτό ήταν ο Βιερίνια, πρέπει να ψάξει και ένα παίκτη μέσα στο σύνολό του που να του δίνει τα ηγετικά χαρακτηριστικά που του έδινε ο Βιερίνια. Αυτό θα πρέπει να το κοιτάξει να το βρει. Το βρίσκει εκ των έσω, το χτίζει, το αγοράζει. Το πρώτο πράγμα το βρίσκει εκ των έσω. Δεν είναι και εύκολο όμως. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Σαφώς. Γι' αυτό δεν έβαλα αυτήν την παράμετρο. Γιατί είναι σοκαριστικό, όχι μόνο ότι είναι ένας παίκτης τόπου επίπεδου μόνο με βάση τα χαρακτηριστικά του. Είναι ταυτόχρονα με αυτό το τόπο επίπεδο και η προσωπικότητά του που επηρεάζει άμεσα την ομάδα. Και νομίζω γι' αυτό είναι σοκ διπλής όψεως, ας το πούμε έτσι. Δηλαδή δεν ξέρεις από. Ποια τρύπα να βουλώσεις πιο γρήγορα. Μπορεί να ακούστε κάπως, αλλά ακόμα και το γεγονός ότι κάποιοι πέρυσι, τέτοιο καιρό, κορόιδεψαν την ατάκα του Βιερίνια, τι είναι αυτό, ρε. Έτσι, ναι, ναι. Όταν πανηγύριζαν το πρωτάθλημα, πόσο εκείνος το πήρε, το έβαλε μέσα του, έπαιζε λούπα στο μυαλό του αυτό το σκηνικό, το πέρασε στα ποδητήρια και φέτος. Και πήγε με αρχή τον περσινό τελικό του κυπέλου και ο ΠΑΟΚ έκανε αυτή την πορεία. Πάρα πολύ στενάχωρο το θέμα και το ίδιο το παιδί. Δηλαδή πιστεύω ότι περισσότεροι χθες πονέσανε μαζί του κανονικά όταν τον είδανε να πέφτει κάτω και να σφαντάζει. Πονέσανε μαζί του γιατί είναι ένα παιδί όπως οι περισσότεροι φίλοι του ΠΑΟΚ θέλουν πρωτάθλημα και ο ίδιος γι' αυτό γύρισε. Δηλαδή δεν θα το χαρεί τώρα. Είναι πάρα πολύ στενάχωρο το όλο ζήτημα. Αν μπορέσουν αυτή τη στιγμή η ψυχραιμία αυτοί που παίρνουν τις αποφάσεις στον ΠΑΟΚ να δουν τι πρέπει να κάνουν για την επόμενη μέρα. Γιατί ο ΠΑΟΚ πρέπει να ζήσει για την επόμενη σεζόν χωρίς τον Βιερίνια μίνιμουμ στο πρώτο μισό της. Γιατί είναι η ηλικία του. Είναι η ηλικία του. Είναι ο τραυματισμός που έχει πειραχθεί και ο μηνίσκος και ο χιάστος. Είναι το γεγονός ότι ο Βιερίνια, επειδή όλοι πάνω κάτω έχουμε αντιληφθεί το τι χαρακτήρας είναι, δεν έχει στο μυαλό του ούτε του να κάτσει τα αυγά του, πρώτον. Και δεύτερον, ούτε να γυρίσει για να γυρίσει. Εγώ προσωπικά το λέω επειδή γνωρίζω από τέτοιους τραυματισμούς, επειδή έχω τέτοια εμπειρία. Πιστεύω αυτό που λένε ότι πώς θα επιστρέψει. Εγώ πιστεύω θα επιστρέψει το ίδιο. Δηλαδή είμαι τελείως κάθετος στο ότι θα είναι το ίδιο καλός με το αγωνιστικά. Δεν πιστεύω ότι θα έχει δηλαδή κάποια μειωμένη απόδοση λόγω τραυματισμού του. Ο το αποκλείω. Έχει ξαναπεράσει άλλου δύο σοβαρού ή τρει. Διορθώστε με να κάνω στην καριέρα του. Τόσο σοβαρού τραυματισμού δεν είχε. Είχε και θέμα με το Βιτόλο όταν στην ναι, πρώτη θητεία. Τη Βόλσμπουργκ και στην πρώτη θητεία. Στο γόνατο πάλι. Ναι, είχε χιαστό στο αριστερό. Στο άλλο. Τώρα είναι στο δεξί. Ναι, είχε πάλι χιαστό. Τώρα είναι στο δεξί. Νομίζω πω. Όχι, είναι στο αριστερό. Ναι, η φωτογραφία είναι αυτή που πιάνει. Ναι. Πιάνει το αριστερό πόδι. Δες φωτογραφία από αυτή που είναι. Ποιο πόδι είναι δεμένο. Γιατί αυτό δεν θυμάμαι. Ειλικρινά πάνω στο σύγχυση και αυτά δεν το θυμάμαι. Το λέω με πάσα ειλικρίνη. Γι' αυτό και προσπαθώ να βάλω στο τραπέζι από την αρχή τη κουβέντα που θέλω να κάνουμε καθαρά ποδοσφαιρική την ψύχρεμη ματιά. Ναι, ναι. Πόσο ψύχρεμη μπορεί να είναι αυτή η ματιά. Διότι ο ΠΑΟΚ είχε μάθει στον τρόπο παιχνιδιού του να παίρνει πράγματα. Ή μάλλον όχι να παίρνει, να περιμένει πράγματα. Γιατί όταν θα τα πάρει, είναι άλλη κουβέντα. Να περιμένει πράγματα από το αριστερό του άκρο. Να χτίζει όλο το παιχνίδι από εκεί ουσιαστικά. Και το είδαμε ακόμη και στο παιχνίδι με τον Ατρόμητο που τοποθετήθηκε. Ακριβώς. Με τον Αστέρα Τρίπολη στο κύπελο. Ναι. Που τοποθετήθηκε μπροστά. Και ναι. Πόσα πράγματα έχασαν την ανάπτυξη του ΠΑΟΚ. Δηλαδή, πόσο εύκολο είναι για μια ομάδα μέσα σε ένα ημερολογιακό έτος. Να αλλάξει. Αριστερό τότε, δεξί τώρα έρχεται άμεσα η ενημέρωση. Okay. Mm-hmm. Πόσο δύσκολο για μια ομάδα μέσα σε ένα έτος, ημερολογιακό έτος, να αλλάξει τρόπο παιχνιδιού δύο φορές. Γιατί μην ξεχνάμε ότι ο ΠΑΟΚ τον Ιανουάριο άλλαξε τρόπο παιχνιδιού από την φυγή του Πρίγκιπα. Φυσικά. Άλλαξε εντελώς φιλοσοφία το τι στοχεύουμε, πώς παίζουμε, γιατί ο ΠΑΟΚ είχε προσαρμοστεί και το παιχνίδι του Πρίγκιπα. Έτσι.
ακολούθησε ο ΠΑΟΚ, προσαρμόστηκε στο παιχνίδι του Βιρίνια σε έναν αλφα βαθμό. Δεν κρεμάστηκε από εκείνον, αλλά ήξερε ότι από πού ξεκινάει. Και από πού ξεκινάει, είναι ακόμα σημείο να φορά. Τόσο πολλά πράγματα που παίρνει ο ΠΑΟΚ από τη μεριά του Βιερίνια είναι καταρχάς γιατί χειρίζεται και τα δύο του πόδια πάρα πολύ καλά. Οι κινήσεις που κάνει περισσότερες φορές είναι με αυτές τις διαγώνες πάσεις που κάνει, φέρνοντας από την μπάλα από το αριστερό στο δεξί και περνώντας στο μεσοδιαστήματα. Δηλαδή μπορεί πολύ εύκολα να σπάσει την πίεση του αντιπάλου ή να ξεκλειδώσει μια ζώνη μόνο με τις πάσεις που κάνει με το δεξί του πόδι από την αντίθετη μεριά. Ναι. Αυτές οι πάσες δεν μπορεί να τις κάνει ο Γιαννούλης. Το παιδί, δηλαδή, και όσο όχι, και οι περισσότεροι αριστεροπόδαροι μπακ δεν μπορούν να κάνουν αυτά. Και ο Βιρίνα, μην ξεχνάμε ότι ήταν από τους λίγους, για να είναι ο μοναδικός στο παιχνίδι του ΠΑΟΚ που είχε τις εύκολες, τις σωστές αλλαγές πλευράς. Αυτές οι σαραντάρες. Ναι, μεγάλες μπαλιές αυτές, όντως. Αυτές οι σαραντάρες. Δεν τις βρίσκεις εύκολα. Α, δεν έχεις το. Γιατί η μπάλα πήγαινε, χθες πήγε τρεις φορές συστημένη στο μάτος και χρειάστηκαν, που είναι σημαντικά. Χρειάστηκαν 2 με 3 δευτερόλεπτα για την Λάρισα, σαν να στρίψει ένας ολόκληρος οργανισμός, 8-9 παίκτες, την σκέψη τους προς την άλλη πλευρά και να κινηθούν προς τα εκεί. Με το μάτι να έχει την ευκαιρία να κάνει το κοντρόλ και να σηκώσει κεφάλι να ψάξει. Την αλλαγή, γι' αυτό γίνεται αλλαγή, για να τους πιάσει απροετοίμαστο. Όλο αυτό. Άρα ο ΠΑΟΚ πηγαίνει να ψάξει έναν fullback. Διότι έτσι έχει μάθει να παίζει, έτσι έχει μάθει με τον συγκεκριμένο προπονητή να παίζει. Έναν παίκτη που θα ψάξει να βρει το τι μπορεί, το πόσο μπορεί να καλύψει το κενό του Βιερίνη. Ένα άλλο δεδομένο στην κουβέντα είναι ότι ο Γιαννούλης κρίνεται και βάσει αυτού. Παίζει μια θέση που έπαιζε ο Βιερίνη. Είναι πολύ άδικο καταρχάς για τον ίδιο τον ποδοσφαιριστή να τον κρίνεις άμεσα με το. Ό,τι και να κάνει, δηλαδή ξεκινάει με. Είναι το λιγότερο άδικο είναι η λέξη που. Ξεκινάει με. Δεν μπορείς να περιμένεις από τον Γιαννούλη να δώσει αυτά που δίνει ο Βιερίνη. Σε καμία περίπτωση. Η κουβέντα ξεκινάει με handicap. Σωστό. Και είναι ένα ζήτημα για τον ΠΑΟΚ το τι συμβόλαιο θα ψάξει να βρει εκεί. Αν δηλαδή θα πάει να ψάξει ένα αριστερό back. Το οποίο θα τον βάλει στο top. Είναι κουβέντα το ότι θα κάνει με τον Γιαννούλη. Αν ο Γιαννούλης φέρει πάλι πρόταση όπως έκανε τον Ιανουάριο, εγώ που άκου να αποφασίζει ή να το ανοίξει την πόρτα και να ξεκινήσει από το μηδέν το συνδυασμό της αριστερής πλευράς, ή να τον βάλει σε μια τέτοια θέση που θα δικαιολογεί την απόφαση του να μην τον δώσει. Από την άποψή μου, νομίζω θα είναι λάθος να δοθεί ο Γιαννούλης. Γιατί, για ποιο λόγο το λέω αυτό. Γιατί. Με βάση τον σχεδιασμό, αν τυχόν πάω πίσω στους ομίλους, από εκεί και πέρα όλοι οι ποδοσφαιριστές είτε παίξουν ένα λεπτό είτε παίξουν όλα τα παιχνίδια, παίρνουν άλλη υπεραξία. Δηλαδή ο Γιαννούλης αλλιώς θα πουληθεί αν κάνει ένα μάτσο στο Champions League και κάνει μία assist ή έχει μία καλή παρουσία, και αλλιώς θα πουληθεί τώρα. Μεγάλη αλήθεια. Σίγουρα. Αλλά και ο ΠΑΟΚ δεν μπορεί να στηριχθεί νομίζω σε μία χρονιά, αν με στόχο, με πρόκληση την είσοδο στους ομίλους του Champions League, να πάει να πάρει με 40-50 μάτσο Γιαννούλη για παράδειγμα. Μα πρέπει ότι δεν θα πάει με ένα παίχτη, δεν θα πάει. Σίγουρα με ένα παίχτη θα πάει. Να μην είσαι στο βασικό του χαρτί ο Γιαννούλη. Δηλαδή να κοίταξε το πιο. Στο τέλος της ημέρας, το ποιος θα είναι βασικός και ποιος όχι, θα φανεί μέσα από το γήπεδο. Γιατί ο ΠΑΟΚ έκανε ολόκληρη συζήτηση εσωτερική για το αν θα πάρει τον Ρέι ή τον Τζόα. Και δεν έχει σημασία το ποιον από τους δύο διάλεξε. Ναι, σίγουρα, αλλά το πλάνο αλλά ποιο θα είναι. Δηλαδή το πλάνο θα ήταν να πάει με το Βιερίνια για παράδειγμα. Τώρα είναι διαφορετικά τα πράγματα. Εντάξει, το ΠΑΟΚ νομίζω ότι και με την είσοδο του Βιερίνια στους τραυματίες έχει συμβόλαια πάνω του ενός εκατομμυρίου ευρώ που είναι τρία, και ο Χατσερίδη, ναι. Γιατί δεν είναι τραυματίας, αλλά ναι. Είναι εκτός. Τέσσερα συμβόλαια άνω του που, είναι, που τα έχει παιδί στην ουσία και δεν μπορεί να πάρει χρήματα. Μπορεί να ακούσει λίγο περίεργα, είναι παρκαρισμένα. Παρκαρισμένα, σωστά. Φοβερό. Τέσσερα συμβόλαια. Κάποτε ψάχναμε να βρούμε έναν. Και αυτός ο ένας να είναι ο πιο. Που παίζει συνέχεια σου. Κάποτε όλα αυτά τα τέσσερα συμβόλαια ήταν το μισό μπάτζετ. Ναι, σωστά. Για να μην βάλουμε το τέταρτο. Εντάξει, εμείς ποδοσφαιρικά το εξετάζουμε. Οι τρεις παίχτες είναι. Χάνει τον έναν όταν ουσιαστικά άρχισε να μπαίνει στο κλίμα. Χάνει τον Μαωρίσιο σε σημείο ευτυχώς για τον ΠΑΟΚ προς το τέλος τη σεζόν. Αλλά έχει το αλλά ότι θα ξεκινήσει τη νέα σεζόν, την προσπάθεια που θα κάνει για να μπει στους ομίλους χωρίς αυτούς τους τρεις. Θα δει κανένα από τους τρεις. Και είσαι τώρα ο Λουτσέσκου. Πες μου εσύ πώς είναι δυνατόν να μην θέλεις την ομάδα να παραμείνει ο Σάχοφ. Σε εκείνη τη θέση.
πες μου, ένα λόγο πες μου και μπορείς ήταν... και με το αυτό που έχει κάνει και χθες, δηλαδή που τα δίνει όλα. Ναι. Ξέρουμε τις παθογένειές του φυσικά, τα μειονεκτήματά του. Ο Σάχοφ χθες. Πώς είναι το να μην θες να παραμείνεις στην ομάδα. Ο Σάχοφ χθες, στο μυαλό μου, είναι από τους ελάχιστους παίκτες του ΠΑΟΚ που από το πρώτο λεπτό έδειξαν να έχουν αντιληφθεί πλήρως το σε τι αγωνιστικό χώρο παίζουν. Ένιωσε ότι ο Ολιβέιρα πάνω το κάνει σε προβολικό βαθμό, να σηκώνει συνεχώς την μπάλα, χωρίς να πολλές φορές να την έχει ζυγίσει με τέτοιο τρόπο ώστε να δώσει σαν την πάσα. Υπήρχαν παίκτες που συνεχώς έψαχναν τις πάσες και είτε γλιστρούσαν, είτε έβλεπαν ότι η μπάλα πηγαίνει εκεί που τη στέλνουν, κάνοντας λίγο 5-6 γκέλες και πετάνε πέτρα στο νερό για να κάνουν ψαράκια. Υπήρχαν παίκτες που κουβαλούσαν την μπάλα και ξαφνικά την έβλεπαν να τους μένει πίσω, να τους γίνεται αυτό στα πρώτα λεπτά και μετά να το ξανακάνουν και να το ξαναβρίσκουν. Έρχονται τώρα μηνύματα, ο φίλος ο Άγγελος εδώ μου στέλνει ότι το πιο πιθανό, λέει, είναι να υπάρξει επιστροφή στα Σταφυλίδη. Ακούγεται πολύ αυτό το σενάριο ήδη, αλλά εγώ πολύ πιστεύω νωρίς. Ότι αυτό το σκέφτηκε οι 9 στους 10 φίλαθλοι του ΠΑΟΚ από τις 9 και 5. Είναι το εύκολο σενάριο, έτσι πάει κατευθείαν εκεί το μυαλό, αλλά εντάξει. Θα ήταν λύση αγωνιστικά μόνο να σε εξετάσουμε. Ποδοσφαιρικά. Κοίταξε. Ναι, κοίταξε. Έχει πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα. Πολύ ξεκάθαρα αυτή η επιλογή. Συγκεκριμένα πράγματα. Είναι Έλληνας και το λέω αυτό διότι δεν είναι θέμα διαχωρισμού. Είναι θέμα ευαισθησίας και αντίληψης το που έρχεται. Όπως αντίστοιχα για τον Βερίνη, ήξερε που πήγε. Αυτό είναι το νούμερο. Ήξερε πάρα πολύ καλά που πήγε. Τι ζητάει ο ΠΑΟΚ από αυτόν, τι πρέπει να δώσει αυτό. Ο Βιερίνια πήγε σε έναν οργανισμό που ήξερε ότι, αντρέ, εδώ έρχεσαι για το πρωτάθλημα. Το θέλουνε τα τσιμέντα. Θα πέσουν πάνω σου. Πιθανότητα, περιθώριο αποτυχίας έχεις μηδενικό. Δεν έρχεσαι για να αναδειχτείς. Έρχεσαι για να τους βγάλεις από μια κατάσταση στην οποία ζουνε. Το κύριο χαρακτηριστικό νομίζω του Σταφυλίδη είναι αυτό που λέει ο Αντώνης, ότι ξέρει το DNA της ομάδας του συλλόγου, γιατί γαλουχήθηκε εδώ και γνωρίζει κατευθείαν μόλις έρθει, δεν θα χρειαστεί χρόνος προσαρμογής πολλής. Δηλαδή μπορεί να έρθει και σε δύο εβδομάδες, αφού έχει εμβολιαστεί στην ομάδα με τακτικά, να μπορεί να προσφέρει. Απ' την άλλη, το ότι δεν έχει τόσο πολύ χρόνο συμμετοχής είναι το αρνητικό του στοιχείο. Ναι. Δηλαδή, στις ομάδες που είναι τα τελευταία δύο χρόνια, επειδή το παρακολουθώ. Έχει βγάλει και αυτός κάποιους τραυματισμούς. Είχε τραυματισμούς σίγουρα. Και σοβαρά. Παίζουν και αυτά ρόλο. Ναι, δεν βάζω το χέρι μου στη φωτιά, επειδή δεν θυμάμαι ποιοι ήταν. Γιατί κάποιοι μπορεί να είναι μυϊκοί και να δείχνουν ευπάθεια. Να είναι κάποιοι οποίοι είναι καθαρά από χτύπημα και τέτοια. Επειδή πράγματα τα οποία δεν τα έχω δει. Μπορώ να τα δω, αλλά δεν προλαβαίνω τώρα και η κουβέντα γίνεται τώρα. Για να μην πω καμιά ανακρίβεια, είναι κρίμα. Έχει και αυτόν τον το Τσαμπουκά σαν παίχτης. Έχει αυτή τη δυναμική που ακόμα και αυτό παίζει έναν κάποιο ρόλο. Θεωρητικά είναι η εύκολη κουβέντα ο Σταφυλίδης. Πρακτικά εγώ πάντα σε μια μεταγραφή όταν ακούω έναν ποδοσφαιριστή, όταν ακούω μάλλον ότι μια ομάδα καταλήγει σε έναν ποδοσφαιριστή, η πρώτη μου σκέψη είναι, ωραία, η τάδε ομάδα πάει να πάρει αυτόν. Για να το βάλουμε στην κουβέντα μας αυτό, ότι ξέρω εγώ, θεωρητικά έτσι, μην πιαστεί κάποιος, θεωρητικά, ότι ο ΠΑΟΚ πάει να πάρει τον Σταφυλίδη να δώσει 5 δραχμές στην ομάδα που ανήκει και 3 δραχμές στον χρόνο του Σταφυλίδη. Η σκέψη που κάνω αμέσως είναι ποιοι είναι οι ποδοσφαιριστές που βρήκε ο ΠΑΟΚ και θα έδινε 5 δραχμές σε μια ομάδα και 3 δραχμές στον ποδοσφαιριστή και από αυτούς κατέληξε ο Σταφυλίδη. Το πρώτο ζήγισμα για μια μεταγραφή είναι αυτό. Το τι μπορούσε να πάρει και πώς καταλήγει εκεί. Σταφυλίδη μένει ελεύθερο, νομίζω, πάντα στο καλοκαίρι. Παίζει το ρόλο του και αυτό, ίσως. Για το αν είναι το κατάλληλο timing να επιστρέψει. Ίσως παίξει το ρόλο, με βάση το πώς είναι τώρα η κατάσταση. Σαφώς. Λοιπόν, φτάσαμε στην ώρα για το διάλειμμα. Με την όλη κουβέντα, τη λίγο πιο τακτική, λίγο πιο πολύ τη επόμενη μέρα όσον αφορά τον Βιερίνια και πάνω στον αθλητή, αλλά και πάνω σε μια ομάδα η οποία καλείται να ζήσει με αυτό το πρόβλημα και όχι το πρόβλημα για το τι θα κάνει στα παιχνίδια του πρωταθλήματος ή τι θα κάνει στον τελικό. Σε μια ολόκληρη σεζόν που η κουβέντα τους ή άλλους είχε ανοίξει και η λίστα ξαφνικά σβήνονται οι πρώτες και μπαίνει
ως πρώτη αυτή η ανάγκη. Για να πάμε στο διάλειμμα και να επιστρέψουμε με όλα όσα είδαμε το Σαββατοκύριακο, έστω και από την Ελλάδα ήταν λίγο δύσκολο να δούμε πράγματα. Διαγώνια, γιατί ήταν όλα τα παιχνίδια στην άκρη. Να δούμε τι συμβαίνει σε αυτή τη μάχη της Αγγλίας και να μας βάλει και λίγο ο Τάσος Ζέρβας το κλίμα του το τι μπορούμε να περιμένουμε από τον Άγιαξ και να δω αν θα τρομοκρατηθεί ο Γιώργος εδώ με το που θα βάλει πίσω στο goal της Juventus. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε. Επιστρέψαμε. Η συζήτησή μας στο πρώτο μισό του ανάλυση των by Repress, λίγο μετά τις 2 ξεκινήσαμε, για να πάμε μέχρι τις να δώσουμε στη άλλη στο πέναλτι, αφορούσε όλα όσα περιτριγυρίζουν τον, αν μπορώ να το πω έτσι, τον τραυματισμό του Βίριν. Από το θέμα της επιστροφής του, από την συζήτηση που αρχίζει και γίνεται για τον Γιαννούλη, που επαναλαμβάνω δεν είναι εύκολο να κρυθεί στο πρώτο του εξάμεινο στον ΠΑΟΚ, άλλο Ατρόμητος, άλλο ΠΑΟΚ, σε περιβάλλον, σε νοοτροπία, σε προσωπικότητες που βρίσκεις στα αποδυτήρια, στον τρόπο με τον οποίο επιδρά αυτό στην καθημερινότητά σου, έτσι, καλός ή κακός, άλλο είναι να πηγαίνεις για καφέ κάπου ως παίκτη του Ατρόμητου και άλλο να πηγαίνει για καφέ ως παίκτη του ΠΑΟΚ. Μπορεί να ακούγεται πολύ λαϊκίστικο αυτό. Όλα παίζουν τον ρόλο του στο ποδόσφαιρο. Στο σύγχρονο ποδόσφαιρο, ειδικά. Άλλο να έχει social media ως παίκτη του ΠΑΟΚ. Γιατί είναι αυτό το μεγαλύτερο μέρος της καθημερινότητας των ποδοσφαιριστών με τη ζωή που κάνουν, έτσι. Τα μηνύματα που δέχονται. Των πάντων είναι. Ναι, στα media που διαβάζουν. Ναι, δεν είναι εξαίρεση αυτή. Εκεί το πάμε, προφανώς. Απλά η διαχείριση είναι τελείως διαφορετική. Τι μηνύματα θα δεχόταν ο Γιαννούλης ως παίκτης του Ατρομήτου και από τη μέρα που ήρθε στον ΠΑΟΚ, πόσο διαφορετική μπορεί να είναι η αντιμετώπιση της στα social media. Είναι και αυτό μια λεπτομέρεια που μπορεί να παίξει το ρόλο της. Για παίκτη ο οποίος, το λέω, μπορεί να γίνουμε κουραστικός, δεν είχε κάνει ακόμα μίνιμουμ 5 συνεχόμενα παιχνίδια στην δεκάδα. Να τον δεις, να το καταλάβεις. Πώς μπορεί να αντιδράσει σε ένα παιχνίδι το οποίο του ξεκινάει στραβά. Πώς μπορεί να αντιδράσει σε ένα παιχνίδι το οποίο του ξεκινάει πολύ καλά, του στρώνεται τα πάντα. Και να βάλουμε και την άλλη παράμετρο στα δεδομένα αυτά. Το ότι ο ΠΑΟΚ είναι μια ομάδα, ένα σύνολο μειογενές εδώ και 2 χρόνια που έχει χτιστεί. Και για οποιονδήποτε ίσως θα είναι και δύσκολο να μπει και να δέσει με τους υπόλοιπους. Έτσι. Ναι. Να προσαρμοστεί στις συνθήκες. Δες πώς είναι στο πρόσωπό του. Το καταλαβαίνεις. Καταλαβαίνεις το πρόσωπό του ότι ο ίδιος ξέρει ότι έχει πάθει ζημιά. Ναι, γιατί είναι και από τους παίκτες που ξέρουν καλά τον οργανισμό. Το έχει δείξει δηλαδή ότι υπήρχαν φορές που προστάτευσε τον εαυτό του σε ζημιές που είχε πάθει και σήκωσε το χέρι και βγήκε πιο γρήγορα. Έτσι, γιατί έγινε και μια ζήτηση χθες για το ότι αν έπρεπε να είχε βγει από την πρώτη στιγμή που ένιωσε ένα τράβημα που είχε. Νομίζω ότι έπρεπε να βγει. Έχω την εντύπωση πάντως, είμαστε σίγουροι. Τώρα δεν θυμάμαι ακριβώς τι πάει, αλλά η φωτογραφία αυτή που είδαμε πριν που πιάνει το άλλο πόδι. Ναι. Μήπως εκεί ήταν το πρόβλημα στην πρώτη στιγμή. Χθες διαφωνήσαμε με τον Τάσο στο live. Πρέπει να έχεις δίκιο όμως. Πρέπει νομίζω να είναι ότι ήταν στο άλλο πόδι, στο αριστερό, η πρώτη ενόχληση. Η πρώτη, ναι, σε άλλο σημείο εντελώς. Άλλο ήταν αυτό. Ναι. Εντάξει. Γιατί έγινε ένα θέμα, γιατί δεν βγήκε τότε, λένε κάποιοι, ας πούμε. Εντάξει, είναι κρίμα και η φάση που γίνεται, δηλαδή σε μια ανύποπτη φάση στη γραμμή εκεί στο πλάγιο. Ναι, για να βατήσετε, εγώ τώρα βλέπω τα υπόλοιπα γκολ της Super League. Από αυτό το παιχνίδι είχα εικόνα του Άρη με τον Αντρών, το βλέπα παράλληλα με το αυτό του Πάου. Πόσο γκολ Κουλούρη ήταν αυτό. Ναι. Όσο βλέπω τον Κουλούρη να αγωνίζεται, μου έρχεται να πω ότι πόσο κρίμα που δυστυχώς δεν θα μπορέσει να προσφέρει στον Πάου. Θεωρώ δεδομένο ότι δεν μπορεί ο οργανισμός να τον συμπεριλάβει. Αυτό θεωρώ δεδομένο. Η νοοτροπία του κόσμου δηλαδή, όχι τίποτα άλλο. Καταλαβαίνω ότι επειδή από την πρώτη σου κουβέντα κατάλαβα που το πας, προσπαθείς να το κάνεις λίγο πιο λιανά. Αυτό που σκέφτεσαι. Γιατί βάσει αυτού κάναμε την όλη κουβέντα και για τον Βίρι είναι νωρίτερα. Ακόμα και για τον Γιαννούλη. Αυτό το πώς ζεις σε έναν οργανισμό. Γιατί ακόμα και αυτό ο Γιαννούλης θα το περάσει. Βέβαια. Έτσι. Μην πάμε πάλι στη συζήτηση πέρας μέσης εβδομάδας. Άμα ήταν... Πελκαμπίσες βαρέ. Ναι, άμα ήταν... Ο Λούρης πάντως 24. Ο κύριος.
24 γκολ μέσα σε σεζόν έχει. 18 στο πρωτάθλημα. Θα βγει πρώτο. Ο Πόνς έχει 15, αν δεν κάνω λάθος. Οπότε να έχει δύο μάτς μείον 24. 18 γκολ έχει στο πρωτάθλημα. 18 γκολ. Και θα βγει πρώτο σκορ. Ο Πόνς έχει. Τι 18, 18. 24 σύνολο. Σίγουρα. 18. Α, σου δείξω τα επίσημα τη Super League. Χθες το βράδυ το έβλεπα. Είμαι και δάσκαλο. Πολλά. Ναι, συγγνώμη, παιδιά, εντάξει, ναι, το συγγνώμη. Είχα στο μυαλό μου ότι είναι πρώτο σκόρερ ο Κλούρη. Και διάβαζα πριν ένα ωραίο θέμα. Είναι αυτό που λέει και ο Στίχο, δεν το πίστευε με χπτώδε. Διάβαζα πριν ένα ωραίο θέμα στο SDNA. Τα τελευταία 17 χρόνια 24 γκολ Έλληνα επιθετικό δεν έχει ξαναφτάσει. Ήταν ο Νικολαίδη, νομίζω, τελευταίο το 2002. Είναι τρομερά τα νούμερα. Σούμα, ε. Ναι. Ναι, 24 γκολ όχι. Θυμάμαι η χρονιά του Κλάους που είχε 23. 24 όχι. Ναι, 23 ο Κλάους είχε το 12-13 νομίζω. 24 γκολ. Και έχει άλλα δύο μάτς. Και έχει άλλα δύο μάτς. Δεν μπορεί να το πιστέψει, Άντωνης. Ναι, όχι, ξέρεις τι, το επαναλαμβάνω. Ήξερα ότι είναι πρώτο σκόρε του. Αλλά ότι έχει φτάσει μέχρι εκεί. Λοιπόν, στα υπόλοιπα παιχνίδια, όσο μπορούμε να τα πιάσουμε, γιατί καλό ή κακό το βλέμμα μας έχει πέσει το. Τι έφαλε, ρε. Ούτε αυτό το είδες. Όχι. Αλήθεια. Του αλλάχα αυτό. 96 χιλιόμετρα την ώρα. Τι είναι 96 χιλιόμετρα την ώρα. Το σουτ, η μπάλα έφυγε με 96 χιλιόμετρα την ώρα ταχύτητα. Καβαλά το μπάλα, δηλαδή. Πολλά ακούω ότι σε μίλια, άμα το πούνε οι Άγγλοι, δεν θα του φάνει πολλά. Απίστευτα. Λοιπόν, με ό,τι κριτική μπορώ να κάνω σε σχέση με τα γκολ που είδα τώρα, επαναλαμβάνω. Και από αυτά που συζήτησα με ανθρώπους που είδαν τα παιχνίδια, δηλαδή για τον Άρη, διαβάζοντας κείμενα για το παιχνίδι και διαβάζοντας και την συνέντευξη τύπου του Παντελίδη, ο οποίος είπε ότι δεν μπήκαμε στο παιχνίδι όπως θα έπρεπε να μπούμε, με την οτροπία που θα έπρεπε να μπούμε και με την αντίληψη, ακόμα και αυτή τη συζήτηση που γίνεται για το βροχερό τερέν, ότι πρέπει να πατήσουμε καλά, να κάνουμε να... Ο Ατρόμητος βάζει δύο γκολ από αυτά που έχει βάλει αρκετές φορές μέσα στην σεζόν, ειδικά τον γκολ του Κουλούρη, και από εκεί ξεκίνησε η κουβέντα για τον Κουλούρη. Mm-hmm. Είναι γκολ Κουλούρη, είναι αυτό που κάνει την κίνηση και περιμένει την μπάλα για να την τελειώσει, είναι αυτό που έκανε τον Κλάους στον ΠΑΟΚ να αρχίσει να μεγαλώνει, τέτοια γκολ έβαζε ο Κλάους. Αυτό, τη one touch goal, δηλαδή δεν είναι μια επαφή. Και για να το κάνεις αυτό, πρέπει πρώτον να έχεις την ικανότητα και δεύτερον την ικανότητα να την έχεις σε τέτοια συνέχεια αγώνων, ώστε να πεις στην ομάδα ότι για σένα παίζουμε, φίλε. Εσένα ταΐζουμε. Να μας κάνεις το μισό ένα. Κάνει και εξαιρετική δημιουργία ο Κουλούρης. Το πρώτο γκολ του τερμητού. Σέντρα στο δεύτερο δοκάρι στο Μανούσο. Κενό εκεί βέβαια στην άμυνα του Άρη. Στο αριστερό άκρο πάλι. Βλέπουμε και τα υπόλοιπα αποτελέσματα. Είναι αυτό που είχα με την κουβέντα την Παρασκευή, ότι πάμε για τετράδα Dortmund, Bayern, Liverpool και City. Και όλα βγήκαν, Αντώνη, έδωσες όποιος άκουσε. Και ή θα πληρωνόμασταν, έβαλε κανένα έξοδο. Ή θα πληρωνόμασταν ή θα μιλούσαμε για κάποιον ο οποίος παίρνει προβάδισμα στη μάχη του τίτλου. Ακόμα πιο δυνατό, αν μπορώ να το πω, από αυτό που μπορεί να έχουν τη δεδομένη χρονική στιγμή θεωρητικά η City και η Bayern, με δεδομένο ότι η Bayern είναι πρώτη στη βαθμολογία. Η Bayern έχει μεγαλύτερο πλεονέκτημα, ναι, πιστεύω, γιατί δεν έχει και να παίξει τα ντέρμπι που έχει να παίξει η Dortmund και η Dortmund έχει να παίξει με Celtic Gladbach, ενώ ανάποδα η City έχει να παίξει με Tottenham και United εκτός. Η Liverpool έχει παιχνίδι λιγότερο. Έχει παιχνίδι λιγότερο, ναι. Αλλά στα 5 τη παιχνίδια που έχει να δώσει. Η Liverpool έχει να δώσει 4. Η City στα 5 που έχει να δώσει, τα 2 είναι με Tottenham και United. Με Tottenham και United. Ρελές. Και είναι αυτό που λέγαμε. Η Liverpool λογικά, αν πάρει τα 4 απομείνοντα, που φέτος δείχνει ότι δεν κάνει γκέλες στα θεωρητικά βατά παιχνίδια. 4 παιχνίδια έχουν μείνει. Ναι. Η Liverpool αν τα πάρει, τερματίσει με 97. Αν η City, πάλι που είναι στα προημιτελικά, διεκδικεί είσοδο στα ημιτελικά του Champions League, καταφέρει να κάνει και 5-5 στην Αγγλία, έχοντας να παίξει με Tottenham και με United στο Old Trafford και φτάσει στο 98 με αυτά τα δεδομένα, νομίζω εντάξει, θα το πάρει και επάξια. Δεν θα μπορούμε να πούμε κρίμα για την περιλίδα. Πρέπει να πούμε εντάξει, μπράβο στη City που με αυτό το πρόγραμμα κατάφερε και το πήρε. Κοίταξε τώρα τι γίνεται. Έχουν να πάρουν και αυτοί τόσα χρόνια πρωτάθλημα και πέφτουν πάνω σε μια τέτοια ομάδα τη City. Δηλαδή θα κάνουν 85 βαθμούς ή 90. Αυτό δεν θα είναι τίποτα. Ούτε αυτά μπορεί να φτάσει η Liverpool.
Έλα, παιδιά, το... 87 έχει τώρα και τη μένουν 4 παιχνίδια. Είναι με 4-4 θα σε 97 και μπορεί να χάσει το πρωτάθλημα αν η City πάει στου 98. Ναι. Και η City είπα, έχει να παίξει με την Tottenham δύο φορές. Μία στο Champions League, μία στο πρωτάθλημα. Και έχει να παίξει μέσα στο Old Trafford. Αν καταφέρει με αυτά τα παιχνίδια και φτάσει στου 98, τι να τη πει μετά, γιατί δεν το πήρε η Liverpool. Εντάξει, τότε βγάζει το καπέλο και λες εντάξει. Τότε να μην χάσει πρωτάθλημα. Είμαστε καλοί, ήταν καλύτεροι. Από τη Λέστερ είχα πρωτάθλημα τότε. Τι να λέμε. Έπεσε τότε στην Λέστερ. Στην φρουνιά εκεί. Σωστά, σωστά. Εντάξει, τα υπόλοιπα ελληνικά παιχνίδια πάντως δεν νομίζω. Και ο Πας Γιάννα εκεί δυστυχώς πάλι η διαιτησία το στιγμάτισε το παιχνίδι. Μια απόφαση. Όπως και τώρα είδα το ακυρωθέν γκολ του Γκρίσμαν. Και η κουβέντα δεν πήγαινε στο ανθρώπινο λάθος. Στο αν είναι ανθρώπινο λάθος ή όχι, που δεν θα το βάλω εγώ στην κουβέντα. Η κουβέντα πηγαίνει στην αρχή του κανονισμού της εφαρμογής του offside. Να το ότι είναι η αφεμβολία είναι υπέρ του υπερτιθέμενου. Ναι. Το οποίο είναι. Τίνει να γίνει ένας αστικός μύθος. Ναι. Δεν υπάρχει ποτέ. Έχει καλή τοποθέτηση ο επόπτης. Δεν είναι ότι είναι πιο ακριβώς. Μπροστά για να μπερδευτεί ή πιο πίσω. Στην ίδια ευθεία. Και είναι ένα σώμα πίσω. Και δεν νομίζω να κάνει, αντιθετική κίνηση εκείνη την ώρα. Όχι. Παράλληλα πηγαίνει. Ναι. Δεν του ήρθε δηλαδή. Όχι. Σίγουρα κάτι. Δεν θέλει το βάρ. Εδώ με βάρ θα ήταν κολλή 1-0. Άλλα δεδομένα στη Μάικη Σουρά. Έχει χαλάσει την ουσία του. Ασχολούμαστε πολύ με το βάρ παρά με το. Εδώ όμως μπορεί να κρίνει παραμονή. Εντάξει, στην Ελλάδα το θεωρώ. Και αυτό το βάρ τώρα τι είναι αυτό τώρα. Πήγε η Μπαρσελόνα στο Μάντσεστερ. Έβαλε ένα γκολ και το παρεξήγησε δύο φορές. Μία όταν μπήκε και μία όταν το μέτρησε. Μία όταν το μέτρησε. Σωστό. Αλλά νομίζω ότι δεν είναι μόνο ότι έκρινε το μάτς το συγκεκριμένο γκολ. Δηλαδή τα Γιάννενα είχαν και πέντε φάσεις έξι που λες δεν χάνονται. Ναι. Θέλω να πω ότι δεν είναι μόνο το. Έχασε δύο-τρία. Ο Μάνος βγήκε εκεί πόσες φορές που έκανε πολύ ωραία συνέργευση κάτω το παιδί. Και δηλαδή, τώρα που μου αναφέρεται, ο ένας, ο Αθανασιάδης που έχει χάσει την επαφή του με τα δίχτυα. Ο Μάνος, ο οποίος φέτος έχει σκοράρει με δύο διαφορετικές ομάδες, έχει σκοράρει σε μεγάλα παιχνίδια, έχει σκοράρει γκολ στο 90, έχει σκοράρει γκολ με Σιτούμπα. Έχει κάνει πράγματα. Σίγουρα. Στη χρονιά και τα κουβαλάς αυτά. Όσο πάει στο τέλος χρονιά, τα κουβαλάς. Τα έχεις στο μυαλό σου. Τρέφεις το εγώ σου. Τρέφεις το εγώ σου. Πολύ σωστή. Πολύ σωστά. Τρέφεις το εγώ σου έτσι ακριβώς. Μπαίνει στο κήπο και λες: εγώ είμαι εδώ. Ρε. Τι φοβάστε. Το ξανά κάνω, θα το ξανά κάνω. Εδώ. Αυτό είναι το θέμα. Δηλαδή, χθες ο συγκεκριμένος είχε τρεις φάσεις. Μπορούσε να έχει, άμα τις θέλουν λίγο πιο σωστά, θα είχαν κάνει. Αλλά τρεις φάσεις, όχι ούτε μία ούτε δύο. Έχει γίνει πολύ. Αντιλαμβάνω πως έχει γίνει πολύ κουβέντα που έχει φτάσει στο σημείο να κάνει τον κύριο Νταμπίζα. Όχι τον Δονέλα, τον κύριο Νταμπίζα να γνωστοποιεί ότι θα δώσει συνέντευξη τύπου σήμερα το απόγευμα στον Παναθηναϊκό με αφορμή την είδα του Παναθηναϊκού από τον Όφη. Και τι θα πει. Που ήταν το ψωμί, δηλαδή. Πώς να σου πω ρε παιδί μου, αν έβγαζα χθες την εφημερίδα συνωμοσιολογία και ποδόσφαιρο, στο τέλος του γκολ του Όφη θα ανάβα πίσω μες στα γραφεία και θα έλεγα ξεπουλήσουμε αύριο με το σελίδο. Δικαιωθήκαμε. Ναι, τώρα ο Ταμπίζας τι θα βγει να πει. Θέμα. Κοίταξε, να εξηγήσει ποδοσφαιρικά, να διαψεύσει σενάρια που ακούγονται. Να σου πω κάτι, να διαψεύσει σενάρια, ό,τι και να κάνεις. Υπάρχει ένα ρητό που λέει τη γάτα, που είναι και γεγονός. Όπως και να τη ρίξεις, πέφτει με τα πόδια. Μην το δοκιμάσεις στο σπίτι, παιδιά. Μην παίρνετε τώρα τις γάτες. Αλλάξτε. Ναι, εντάξει, οκ. Okay. Δείτε βίντεο που έχουν γίνει πειράματα σε μία γάτα, μην τραβάνε όλες. Αυτό. Ό,τι υπάρχουν. Κάποιοι που ό,τι και να πει ο Νταμπίζα για παράδειγμα, το θεωρήσουν αυτό. Καταλαβαίνω. Την έννοια που έχει ο Νταμπίζας ως εκπρόσωπος του οργανισμού Παναθηναϊκού, βγάζω την κουβέντα το ό,τι μπορεί να υποθεί για τον οργανισμό Παναθηναϊκού, τον αναφούζω, τα λεφτά. Βγάζω την κουβέντα. Ας δούμε λίγο το ποδοσφαιράκι του καημένου. Την προσπάθεια του Νταμπίζα να βάλει μπροστά τα στήθια του και αναγκαλιάσει ένα σύνολο ως επιτοπλίστων νεαρών ποδοσφαιριστών που θα κερδούν να σηκώσουν το βάρος. Ενός στίγματος το οποίο δεν θα μπορούν να αποδείξουν ότι είναι ελέφαντας. Το καταλαβαίνω, το αντιλαμβάνομαι. Καταλαβαίνω την πρεμούρα του να το κάνει αμέσως, Δευτέρα. Τώρα θα βγω, τώρα που καίει. Τώρα μην το αφήσω να συρθεί. Γιατί αυτό ή το κάνεις την Δευτέρα ή δεν το κάνεις καθόλου. Ή δεν το κάνεις. Γιατί αν έχεις 10 περίεργες απαντήσεις, ερωτήσεις, το συγγνώμη, να απαντήσεις την Δευτέρα. Που θα πρέπει να τις απαντήσεις και αν δεν σου γίνουν θα πρέπει να τις βάλεις εσύ στο τραπέζι
Γιατί τσακούς δεν είσαι χθεσινός, δεν κατέβηκες από τα, από τα βουνά. Γιατί γι' αυτό τις κάνει, γι' αυτό την κάνεις την, την κουβέντα. Άμα είναι να βγει και να... Ή θα το κάνεις ποτέ, γιατί μετά θα βρωμήσει το θέμα. Άμα έχει ενδιαφέρον πάντως αυτή την εξήγηση. Ναι, και εμένα μου έκανε εντύπωση ότι το γεγονός ότι το πήρε πάνω του και το κάνει, γιατί δείχνει ότι έχει ένα, όχι την δουλειά του σαν τα πίτες, έχει ένα project να διαχειριστεί. Γιατί κάποια στιγμή μπορεί να υπάρξει κι άλλο τέτοιο project. Υπήρχαν παλιότερα τέτοια project που δέχτηκαν τέτοια πείρα. Και εκείνο βγαίνει και το κάνει. Εντάξει, θα έχει ενδιαφέρον πάντως να δούμε τα δηλώσει. Γιατί δεν είχε κανένα χθεσινό σπότ. Θα μιλήσει σίγουρα για ποδοσφαιρικά, γι' αυτό θα έχει πολύ ενδιαφέρον. Πιστεύω ότι αύριο μπορούμε να το αναλύσουμε καλύτερα. Όντως, για ένα παιχνίδι για το οποίο δεν έχω άποψη. Έτσι, το εύκολο να πεις ότι υπήρχε μια ομάδα η οποία είναι αδιάφορη και μια ομάδα που κεγόταν και η αδιάφορη προηγήθηκε 1-0 και η ενδιαφερόμενη το έκανε 1-3. Υπάρχουν 5.000 διαφορετικές αναγνώσεις που μπορείς να κάνεις από αυτό το match. Εντάξει, άμα λοιπόν είσαι και παίκτες... Έλληνας και άμα είσαι λίγο πάνω των 30, να αρχίσεις να θυμάσαι, ναι, τότε ο Βαρτινογιάννης και εκεί αυτή τα κουμπαράκια, όχι εκείνη, εκείνη. Όχι, όφη τελικά είναι στο όρμα του Ολυμπιακού και ο Ολυμπιακός με μαθαίνει κάτι καλά. Και... Να το κάψει το κεφάλι από σου πολύ εύκολα, μόνο σου. Να είσαι καλά. Και χωρίς να έχεις κάνει άλλον. Μόνο να το συζητάς, μόνο. Δεν δίνει πάση στον εαυτό σου. Οι ομορφιές του ελληνικού ποδοσφαίρου. Ό,τι πρέπει. Να πας σε ένα καφενείο να το 6 παρα 5 να το πετάξει αυτό και να πας 9 παρα 5, 9 παρα 10 και η συζήτηση να έχει πάει. Να έχει γυρίσει πάλι σε αυτό. Πότε θα φύγει αυτή η καχυποψία, να βλέπουμε τελευταίες αγωνιστικές και να παίζουν όλοι θα ίσα με όλους και να μην θεωρούμε τόσο παράλογα τα πράγματα. Να φύγουν αυτές οι σκιές, θα γίνει ποτέ αυτό άραγε. Να πιστεύουμε απλά ότι παίζουν ομάδες με κίνητρο, ποια έχει κίνητρο να σωθεί, ποια έχει κίνητρο να βγει στην Ευρώπη, ποια έχει κίνητρο να διεκδικήσει πρωτάθλημα, ξέρω εγώ, και να μην έχουμε όλες τις σκιές, τις καχυποψίες, τα σενάρια, τις συνωμοσιολογίες, να το βλέπουμε. Κοίταξε, μόνο από ποδοσφαιρικά. Πρώτον, ό,τι περίεργα πράγματα γινόταν, γίνονται και θα γίνονται. Δεν αντιλέγει κανένας. Αλλά άλλο τι γίνονται και άλλο τι γίνονται πάντα. Και ότι μόνο αυτό υπάρχουν. Ούτε, αυτό είναι το κακό. Ούτε πηγαίνω στο άκρο ότι μόνο αυτό υπάρχουν, ούτε θέλω τυφλό και να πω όχι, ρε, δεν γίνονται. Σαφώς και γίνονται. Δεν βγάλε κανένας από το μυαλό του. Δηλαδή, αντίστοιχα στην Αγγλία, αν η Everton κέρδιζε τελικά τη Fulham, τι θα λέγανε. Αυτό είναι, εντάξει, είναι το DNA. Είναι η καχυποψία, είναι όλο το σύστημα νοσή. Που φυσικά, το επαναλαμβάνω, από κάπου ξεκινάει, έτσι. Δεν μας κατέβηκε από το, προφανώς. Από το μυαλό. Μα τα λέγαμε και τις προάλλες. Ότι είναι λογικό κάποια στιγμή, ειδικά από τα παλιότερα χρόνια, που η αναλογία Ελλήνων-ξένων στις ομάδες ήταν διαφορετική προς τους Έλληνες, το μπουρμπουρμπουρ, το... Αδερφέ, οικογένεια έχουμε ρε, εσείς. Πέφτουμε ρε, εσείς. Εκεί στο κόρνερ πάνω στο σμπρόξιμο. Άσε με λίγο, ρε. Άσε με λίγο. Κοίτα λίγο δεξιά. Δεν έγινε τίποτα. Παιδιά, έχουμε και. Ναι, μα υπήρχε. Υπήρχε. Ανθρώπινο είναι στο κάτω-κάτω. Σου βγαίνει. Επαγγελματίες είναι. Σου βγαίνει. Πας να πάρεις το μάτς μου με όποιο τρόπο που θα σκεφτείς. Άσε με λίγο. Βοήθα ρε, πάλι κάνω. Δεν έβαλες τίποτα. Δεν θα πούμε τίποτα. Δεν πανηγυρίζω. Να είμαστε και κάπου άνθρωποι. Πάντα, εμένα μου άρεσε η δήλωση του Μαρκόφσκι που δούλεψε με το Λεβαδιακό. Που είπε ότι εντάξει, είναι πάρα πολύ στενάχρονο το ότι η ομάδα πέφτει βαθμολογικά, αλλά είμαστε επαγγελματίες, θα το δεχτούμε, συνεχίζουμε την επόμενη μέρα για μας. Καταλαβαίνεις. Εντάξει, έπεσε, ρε φίλε. Να είσαι σοβαρός την επόμενη χρονιά, να ξαναδείς. Θέλω να πω μέσα στο ποδόσφαιρο, ναι. Μην τρελαινόμαστε. Το κάνουμε, το έχουμε μεγεθύνει τόσο πολύ. Προφανώς κάποιες ομάδες θα πέσουν κατηγορία γιατί δεν είναι κανένα σωστό προγραμματισμό. Κάποιες ομάδες θα ανέβουν από τη Β' Εθνική εδώ γιατί έχουν κάνει καλύτερο προγραμματισμό. Όλα αυτά. Η κουβέντα μεγαλώνει ή μικρή ανάλογα με το συναισθηματισμό. Έτσι. Σίγουρα. Εγώ το βάζω στην κουβέντα γιατί υπάρχει αυτή η νοοτροπία ότι έχουν στημένα παιχνίδια και ξέρεις και χιλιάδιο. Στην Ιταλία τώρα τι έχει υποψία πρέπει να υπάρχει που η Γιουβέντους έχασε με ανατροπή δίπλο ημίχρονα στο τελικό από τη Σπάλ. Και εγώ όταν το είδα, λέω ρε, εσύ η Γιουβέντους. Όταν είδα 0-1, λέω άσε αυτό το μάτς, λέω πάει. Το έβλεπα το παιχνίδι. Ήταν κακή η Γιουβέντους. Το άξιτο αποτέλεσμα αυτό. Ποδοσφαιρικά καθαρά. Ήταν κακή. Ναι. Εντάξει, ναι. Έπαιξε όμως και με πρόσωπα. Έκανε την πούτσα και ο Κύπριος ο Κάσταλος. Λοιπόν, Γιουβέντους είσαι, εντάξει. Έστω και για 5 λεπτάκια. Παρέφαγε 5. Στο φινάλε, στο φινάλε της εκπομπής, να μας πει ο Τάσος Ζέρβας την εμπειρία του να αναλύεις τον φετινό τρόπο. Όχι, τους φετινούς τρόπους. Όχι.
τους πόσους τέλος πάντων πιθανούς τρόπους έχει βρει αυτός ο Άγιαξ να επιτίθεται. Ο Άγιαξ που και αυτός δίνει μάχη στον Ανδία. Έβλεπα τη βαθμολογία πριν. 74-74 είναι με την PSV. Α, εκεί είναι αδυστημένα. Πανηγύρι, τι πρωί. Τι, έχανε η PSV και περιμέναμε μόλις πήγε 3-3. Μόλις πήγε 3 απόδοση το άσος της PSV το γύρισε. Ήταν και παίκτη με τα κινητά στο γήπεδο, ρε. Ναι, μέσα. Στην ανάλυση του Άγιαξ ήταν κάποιες πολλές ώρες μπροστά σε έναν υπολογιστή, οι οποίες ήταν πραγματικά πολύ ευχάριστες, γιατί αυτός ο Άγιαξ εκπλήσει σε κάθε. Δηλαδή, του ζήλεψε λίγο, κάθε, το ζήλεψα πάρα πολύ. Με κάθε τρόπο. Έχει βρει πάρα πολλούς τρόπους για να δημιουργεί. Παίζει ένα πάρα πολύ ελκυστικό ποδόσφαιρο με συχνές πάσες, υπομονή στο παιχνίδι του. Το μιλεύεις στο Γιώργο. Έχουμε πρόβλημα δηλαδή αύριο, έτσι όπως θα παρουσιάζεις. Το τηλέφωνο του Αλέγκρι ψάχνει. Είναι πολύ δύσκολο το παιχνίδι. Στέλνει μήνυμα. Πολύ δύσκολο το παιχνίδι και το βίντεο που ανεβάσαμε στο Repress το καταδεικνύει αυτό. Δηλαδή η Juventus είναι πολύ έμπειρη ομάδα. Είναι πολύ έμπειρη ομάδα. Και λογικά θα μπορέσει να βρει τις λύσεις. Έχει τις προσωπικότητες και την ποιότητα την καλύτερη των ποδοσφαιριστών. Αλλά το σύνολο του Άγιαξ, ο τρόπος που αγωνίζεται, η ενέργεια, τόσο πολύ ενέργεια που βάζει στο παιχνίδι του, η αφόρητη πίεση που ασκεί, είναι πραγματικά εκπληκτική. Ναι, θα μας θυμίσει λίγο ο Μόντι Πάιθος που έχει πει ο υποδεικτής, τον διοικητή, στρατηγέ, μας έχουν περικυκλώσει. Και εκείνος το απάντησε, α, αυτό είναι πολύ καλό νέο, του λέω, γιατί μπορούμε να επιτεθούμε από όπου θέλουμε. Όπου και να πάμε θα τους βρούμε, δεν χρειάζεται. Τάζω Τετάρτη να έρθει η εκπομπή όμως, έτσι. Μην εκτεθείς. Δεν θα εκτεθώ γιατί το βλέπω. Έχω καταλάβει τη φιλοσοφία τους. Το είδα το μάτς, είδα τον τρόπο που προσεγγίζουν τα παιχνίδια. Όντως ο Άγιαξ φέτος είναι. Είναι πάρα πάρα πολύ καλός ο Άγιαξ. Δηλαδή δεν είναι απλά, δεν είναι τυχαίο του Ιντερ. Αλλά η Juventus είναι πολύ καλύτερη. Άρα λοιπόν το βίντεο που θα δείτε στο. Η Juventus έχει προσωπικότητες, έχει εμπειρία, έχει πολλά πράγματα. Το βίντεο που θα δείτε στο Repress θα δείχνει το τι έχει να αντιμετωπίσει η Juventus, η οποία είναι μια ομάδα και αυτή ένα δεμένο σύνολο, αλλά με προσωπικότητες πολύ πιο ψημένες από το Άγιαξ. Και αν μπορεί να. Αν μπορεί αυτή η παρέα των. Το νεαρό παιχτό στην Ολλανδία, όλα αυτά να έχει τη συγκέντρωση, την επιμονή και την υπομονή να τα βγάλει και εκτός έδρας, έχοντας, όπως νωρίτερα είπαμε, την ΑΤΑΚΑ θρέψει το εγώ της με το ότι το έχω κάνει στην έδρα των πρωταθλητών. Των πρωταθλητών, πολύ σωστά. Θα είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι. Δηλαδή, σίγουρα. Επειδή το έκατσα και το είδα πιο προσεκτικά, μου ήρθε έτσι μια ανυπομονησία να το δω. Ευτυχώς δεν συμπίπτει την ίδια μέρα, δηλαδή μας έκατσε καλά αυτό. Ότι έχει από μία μέρα ένα ενδιαφέρον. Ναι, ναι, ναι. Από εκείνη τη μέρα μετά παίζει και ξαναπαίζουν δηλαδή η Μπαρσελόνα με την μάτς. Για να περάσει η Μπαρσελόνα. Που έχει να χάσει στο Camp Nou σε μάτς για το Champions League από πότε λέτε. Όχι, θα ακούσω τώρα. Παίζουν την από τη Λίβερπουλ εκείνο το μάτς με το. Όχι, όχι, όχι. Πρέπει να έχει χάσει από την. Τη Ρωσική. Όχι. Ποια. Ποια ρωσική. Σαν νοκάουτ, μάλλον να φέρω το. Στην Μάρκα διάβαζα ένα αφιέρωμα σήμερα. Νοκάουτ από πότε έχει να χάσει. Έχει να χάσει από το 2013, όταν είχε χάσει από την Μπάγκερν. Από την Μπάγκερν με Ρομπέν και Ριμπέρι. Το αποκλεισμό με το συνολικό 7-0, το 4-0 και 0-3. Που το πήρε η Μπάγκερν μετά με την Ντόρτμουντ στο Web. 2013. Ναι. Εντάξει, με 6 χρόνια σιγά. Πώς κάνετε έτσι. Θα πάει τώρα η μάτσα να κάνει 0-2, λες. Εντάξει, πολύ δύσκολο να το ξανακάνει. Το έκανε σαν έφυγε η ενέργειά τη νομίζω. Η ενέργεια που είχε στα πρώτα παιχνίδια με την Παρή, με το Σόλσκερ, δηλαδή κράτησε αυτό 2 μήνες. Τώρα σαν να φαίνεται να ξεφουσκώνει. Πάντως, έτσι είναι ρε, να σου πω κάτι. Ήταν υπηρεσιακός προπονητής. Είναι ο στον Αραφόν, αλλά παγκαλά. Μόλις παντρεύεσαι τόσο. Μόλις παντρεύεσαι τόσο. Στον Αραφόν, αλλά καλά είναι. Και οι συγγενείς είναι χαρούμενοι. Μετά άμα γνωρίζουν τα σόγια. Λοιπόν. Αφού επαναφέρω τη συζήτηση σε τάξη, γιατί εγώ την έριξα σε επίπεδο, να ετοιμαζόμαστε να δώσουμε τη σιτάλη στον Γιώργο Ζαγόρα για το πέναλτι. Να ευχαριστήσουμε πολύ που ήσασταν μαζί μας από τις 2 μέχρι τις 3. Στο ανάλυσε το Bayer Press σήμερα, ρίξαμε λίγο το βάρος μας αρχικά στον τρόπο με τον οποίο θα κληθεί να σκεφτεί τακτικά ο ΠΑΟΚ την επόμενη του μέρα. Και όταν λέμε μέρα, τόσο σε αυτό το φινάλε της σεζόν, όσο και στο καλοκαίρι που πρέπει να δει από την αρχή κάποια πράγματα.
Και αρχίσαμε να ρίχνουμε λίγο το βλέμμα μας και στα παιχνίδια του Champions League, που νομίζω ότι η συζήτηση θα κορυφωθεί αύριο πριν από αυτό τα παιχνίδια του Άγιαξ με την Juventus και φυσικά την αναμέτρηση της Μπαρσελόνα με την United. Αυτά λοιπόν από εμάς, ραντεβού αύριο στις 2. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι.